Με τη βοήθεια εξειδικευμένων θεραπευτών, νέοι με αυτισμό μαθαίνουν βήμα προς βήμα πώς να διαχειρίζονται θέματα καθημερινότητας και να συμβιώνουν στο πλαίσιο μιας ομάδας με μεγαλύτερη αυτονομία. Στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν εδώ δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως είναι να φτιάχνουν το πρωινό τους, να μάθουν να μαγειρεύουν, να κάνουν πράγματα για να διατηρούν το χώρο στο σπίτι. Να πλένουν πιάτα, να σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Επίσης υπάρχουν και δραστηριότητες εκτός του χώρου που κάνουν το πρόγραμμα, όπου έχουν ως στόχο την κοινωνικοποίηση, πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ. Το πρόγραμμα στοχεύοντας στην αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αυτισμό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στη Δομή Ηλίανθος διδάσκει δεξιότητες αυτονομίας σε εφήβους και νέους με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον αυτισμό, αλλά μπορεί να υπάρξει βελτίωση, λένε οι ειδικοί. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα και τις δεξιότητες των ατόμων που είναι στο φάσμα. Υπάρχουν άνθρωποι φάσμα που είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι σε διάφορους τομείς, κυρίως στις επιστήμες και στις τέχνες. Και αν τους δοθεί ευκαιρία, μπορούν να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Σύμφωνα με έρευνες, ένα στα 100 παιδιά γεννιέται στο φάσμα του αυτισμού, με τα αγόρια να επηρεάζονται 4 φορές περισσότερο από τα κορίτσια. Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού έχουν πολλές δυνατότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα παιδιά πίσω μου, ο Στάθης και ο Θανάσης, οι οποίοι είναι φοιτητές στο ΙΕΚ. Ο ένας σπουδάζει λογιστική και ο άλλος γραφιστική. Μέσα από τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα, νέοι με αυτισμό μαθαίνουν να κατευθύνουν την ίδια τους τη συμπεριφορά, αντί να εξαρτώνται από άλλους και αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοπεποίθηση.